Καλώς ήλθατε στη μετάδοση αυτού του αγώνα. Ο καιρός απόψε είναι καλός και η ατμόσφαιρα στις εξέδρες επίσης, καθώς οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει τη δική τους μάχη παράλληλα με αυτή που διεξάγεται στο χορτάρι. Αυτό σίγουρα προσφέρει πολύ στο παιχνίδι, αυξάνοντας το πάθος των παικτών. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Και να η ευκαιρία. Το πέτυχε. Πάλι αυτός. Είναι το μεγάλο του αστέρι. Και ήδη πρόλαβε να βάλει την προσωπική του στάμπα. Αυτό δεν μπορεί παρά να είναι το ξεκίνημα που ονειρευόταν αυτός και η ομάδα του. Είναι άξια θαύμα. Επιχειρεί το σουτ. Αυτή η παλιά ήταν πραγματικά άψογη. Ο Χάλαντ έχει κάθε λόγο να νιώθει απογοήτευση. Ξόδεψε μια φοβερή παλιά. Και η στάση σώματος του προπονητή του τα λέει όλα. Κουντέ τη στέλνει σε ασφαλές μέρος. Ξεπέρασαν τον κίνδυνο και τώρα σειρά τους να απειλήσουν. Δεν είναι καθόλου σπάνιο αυτό. Σάλα. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Σαν σε προπόνηση εδώ. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Έξυπνη η πάσα του. Μέση! Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Μπέλιγχαμ. Ναι, πέρασε η παλιά. Που καταλογίζεται offside σε αυτή τη φάση. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Ο επιτιθέμενος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στιγμία μάλιστα κέρδισε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό εκεί. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Κίμιχ θα λάβει μια τελική προειδοποίηση. Τον κατσαδιάζει εδώ ο ρεφερή Χριστό, αλλά νομίζω πως το κάνει για το καλό του, για να τον προστατέψει. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Μέση. Έχει πολύ χώρο μπροστά του. Σηκώθηκε το σημαίακι εδώ. Οριακά πάντως μάλλον ήταν offside. Κίμιχ και τη στέλνει προς τα αριστερά. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Εμπαπέ. Συνέχεια με πλάγιο. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Ευκαιρία ο Σαλά. Τη στέλνει υπέροχα προς τα μέσα. Βγαίνουν μπροστά. Βρίσκεται έτοιμος για το σουτ. Πολύ καλή απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσωπήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Καθάρισε ωραία. Η ΑΕΚ μπορεί να αντεπιτεθεί τώρα. Για πότε αλλάζουν τα πράγματα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά
Είδατε τι έκανε τελικά. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Βαρέλα. Ξεκινάει η κόντρα. Σάλα. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Κίμιχ αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για αυτή του την ενέργεια. Ναι, ενώ ο διαιτητής του είχε επιστήσει την προσοχή του για κάρτα, αυτός κατάφερε να τη φάει τελικά. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Τελικά κατάφερε να του την πάρει. Μπέκενμπάουερ. Στέλνει μακριά την μπάλα. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Δίνεται φάουλ σε αυτή τη φάση. Σάλαχ. Μπέλιγχαμ. Καλή παλιά. Σάλαχ προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Έξυπνη η πάσα του. Ο Μέση με την μπάλα. Μέση με την μπάλα. Πήγε η ψυχή τους στην κούλουρη των οπαδών της ομάδας, αλλά τελικά ανακουφίστηκαν. Φοβερή προσπάθεια. Πραγματικά τους γλίτωσε από μεγάλους μπελάδες. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος, νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Και μία κεφαλιά. Και ναι, ο τερματοφύλακας δηλώνει παρόν. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Μπορεί να ήταν αλάνθαστη εδώ η άμυνα, αλλά σίγουρα οι αντίπαλοι θα επανέλθουν δρυμύτεροι. Με τόσο κόσμο εκεί δεν υπήρχε καθόλου χώρος για σου. Με τόσο συνωστισμό βέβαια, τι περιμένεις. Two added minutes has been indicated. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Προωθεί την μπάλα. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Ναι, σκόραρε! Τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα για αυτούς. Ενέργεια παγκόσμιας κλάσης. Με το ψιλοκρεμαστό σουτ που έκανε, ξεσήκωσε το κοινό. Έως τώρα έχουν δεχτεί 2 γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Πώς κρίνεις το πρώτο ημίχρονο? Τα πράγματα, Χρήστο, είναι ξεκάθαρα. Όποια τακτική για να ακολουθήσουν, είτε επιθετική είτε συντηρητική, έχουν το πάνω χέρι. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αναγράφει 2-0. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ έγκαιρα. Συνέχεια με πλάγιο. Νέιμαρ. Χτίζουν όμορφα το παιχνίδι τους έτσι και κερδίζουν μέτρα. Κίμιχ. Κίμιχ. Είναι κόρνερ η μπάλα. Κόρνερ. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Μόνο ένα για τους αντίπαλους. Μπέκενμπάουερ. Είναι εδώ και απομακρύνει. Και να η ευκαιρία για την αντεπίθεση. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο, αν δεν προσέξεις. Κάνει το άνοιγμα προς τα πλάγια. Σεντράριο Νέιμαρ. Η σέντρα απομακρύνεται από τον αμυντικό.
και καταλήγει σε κόρνερ. Η ΑΕΚ κέρδισε το δεύτερο κόρνερ. Η Ισπανία έχει δύο έως τώρα. Η ΑΕΚ έχει τον λόγο τώρα. Απ' τη μία άκρη στην άλλη. Μέση. Καλή παλιά. Την έστειλε αρκετά μπροστά ο κίπερ. Μέση. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Μπάλα στον Σάλα. Μπάλα ο Σάλα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Μπέλιγχαμ. Νέιμαρ. Η μπάλα στον Σάλαχ. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφήσει να περάσει. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Να και το σούτ τώρα. Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Substitution on the field. Η ΑΕΚ θα εκτελέσει το τρίτο κόρνερ, ενώ η αντίπαλη πλευρά έχει δύο. Επεμβαίνει και διώχνει μακριά. Η ΑΕΚ μπορεί να αντεπιτεθεί τώρα. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο αν δεν προσέξεις. Ερνάντες θα χάσει τελικά τον βηματισμό του. Καλή ιδέα, θα έχει τα τραξίματα. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Θέλει να του περάσει Σάλα! Είναι μέσα! Ήταν σε πολύ ευνοϊκή θέση. Δύσκολα χάνεται από εκεί. Ο Μοχάμετ Σάλαχ ήξερε ενστικτοδός που θα πήγαινε η μπάλα και αυτό για μένα πιστώνεται στους φοβερούς αυτοματισμούς με τους οποίους χτίζει αυτή η ομάδα το παιχνίδι της. Και μάλλον τους έχουν δουλέψει πάρα πολύ, που πλέον τους βγάζουν και με κλειστά μάτια. Μπράβο στο προπονητή που πίστεψε στον παίχτη του και αυτός του το ανταπέδωσε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Άλλοι κλωτσάνε για ώρες την μπάλα χωρίς αποτέλεσμα και αυτός με το που μπήκε μέσα βρήκε δίχτυα. Πλέον υπολείπονται ένα γκολ από τους αντιπάλους. Αυτό το τέρμα αλλάζει όλη τη δομή του αγώνα πλέον. Και με το momentum υπέρ τους είναι όλα πιθανά.
Βλέπουμε πως και οι δύο ομάδες ετοιμάζουν αλλαγές για να φρεσκάρουν τη σύνθεσή τους. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μέση! Πέδρη. Εμπαπέ. Και γίνεται ξανά δικιά τους. Ευκαιρία ο Σαλάχ. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Τελικά δεν θα μεγαλώσει η διαφορά στο σκορ. Αν το βάζε αυτό θα δυσκόλευε πάρα πολύ τη ζωή των αντιπάλων. Προσπάθησε να τον σταματήσει και τα κατάφερε. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Η ΑΕΚ ξαναπροσπαθεί να καθαρίσει το παιχνίδι από νωρίς. Προφανώς είναι οδηγία του προπονητή τους. Μέση. Α, δεν τη φτάνει αυτό. Την μπάλα στον Σάλα. Μέση. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Καλή μπαλιά. Τον βγάζει Φερνάντο Τόρες. Αριστουργηματική μπαλιά. Μπράβο του. Πανέμορφη μπαλιά. Άνοιξε στα δύο την αντίπαλη άμυνα. Τελικά όμως το σουτ που έγινε δεν βρήκε στόχο. Ελάχιστος χρόνος πλέον τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, θα πρέπει να κυνηγήσουν απεγνωσμένα τώρα γιατί ο χρόνος τελειώνει. Μέση προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Νεϊμάρ. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Να και το σφύριγμα.